το Σύλλογο Σωκράτη χαιρετίζουμε τη σημερινή συμμετοχή των σωματείων και των συναδέλφων στην κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση μέσα στο κατακαλό καιρό με κλειστά σχολεία για να αποφύγει τις αντιδράσεις μας και τις κινητοποίησεις μας, αφού ξέρει ότι για άλλη μια φορά το νομοσχέδιο υποβαθμίζει το σχολείο περαιτέρω, τη μόρφωση των παιδιών, τα εργασιακά μας δικαιώματα. Όσο και αν προσπαθούν να το ντύσουν με ωραίο περιτύλιγμα, οι πραγματικοί στόχοι φαίνονται ξεκάθαρα. Η λεγόμενη αυτονομία σημαίνει απαλλαγή της ευθύνης του κράτους από τη χρηματοδότηση, από τη στελέχωση του σχολείου με μόνιμο προσωπικό, σημαίνει εμπλοκή των επιχειρήσεων που θα επεμβαίνουν στα ζητήματα του σχολείου, ακόμα και στο μάθημα. Σημαίνει κατάργηση της ενιαίας μόρφωσης, ένταση της ταξικότητας, αφού οι μαθητές θα διαχωρίζονται, άλλα θα μαθαίνει ο ένας, άλλα ο άλλος, άλλα σχολεία θα θεωρούνται καλά και άλλα όχι. Οι δεξιότητες που προωθούνται είναι ένα ακόμα χτύπημα στη γενική ολόκληρη μόρφωση των μαθητών, που αντικαθίσταται από αποσπασματικές γνώσεις. Και όλα αυτά θέλουν να τα εξασφαλίσουν με την απειλή της αξιολόγησης που θα οδηγεί μέχρι και σε απολύσεις. Αν όπως λένε θέλουν αναβάθμιση, να χρηματοδοτήσουν επιτέλους τα σχολεία ώστε να έχουν σύγχρονο εξοπλισμό και υποδομές αντί να δίνουν συνεχώς λεφτά σε επιχειρηματικούς ομίλους. Αν θέλουν ίσες ευκαιρίες να κάνουν κάτι επιτέλους για τις υποδομές, αφού σίγουρα γνωρίζουν, για παράδειγμα, ότι στο Μενίδη το 1/3 των σχολείων στεγάζεται μέσα σε κοντέινερ και τα παιδιά στηβάζονται μέσα σε τάξεις κλουβιά. Αντί να συγχωνεύουν τμήματα, να προχωρήσουν επιτέλους σε μαζικούς διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων που εντάχθηκαν με την πανδημία και που δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση με αυτούς τους διορισμούς που έχουν εξαγγελθεί, αφού δεν θα καλυφθούν ούτε καν οι φετινές συνταξιοδοτήσεις. Και ακόμα και αυτοί οι ελάχιστοι διορισμοί που αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό πραγματικά καθυστερούν αδικαιολόγητα. Στην πραγματικότητα λοιπόν δεν θέλουν τίποτα από τα παραπάνω. Και αυτοί και οι προηγούμενες κυβερνήσεις επιδιώκουν ένα σχολείο ταξικό με ευέλικτους εργαζόμενους που θα αφήνει τα παιδιά αμόρφωτα. Το σχολείο που θέλουμε εμείς είναι αυτό που παρέχει ενιαία επιστημονική μόρφωση δωρεάν για όλους, με σταθερό και επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό. Αυτό το σχολείο είναι αναγκαίο και ρεαλιστικό σήμερα και για αυτό το σχολείο θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μαζί, μόνιμοι και αναπληρωτές, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας, εισπυρωμένοι στα σωματεία μας. Η μόρφωση δεν είναι κονσέρβα να πουλιέται, δικαίωμα μας είναι, μάγονες καταρχιέται. Η ΓΑΜΕΛ ΜΕ Δυτικής Αθήνας είναι σήμερα εδώ για να στηρίξει αυτή την κινητοποίηση με βασικό αίτημα τη μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων αναπληρωτών, προκειμένου από το Σεπτέμβρη να μην υπάρχουν κενά στα σχολεία και να πληρωθούν όλες οι θέσεις. Επίσης, συνάδελφοι, θέλουμε να κάνουμε σαφές στο Υπουργείο Παιδείας ότι αυτό το νομοσχέδιο που βγήκε στη δημοσιότητα σχετικά με την αξιολόγηση, την αυτονομία, θα μείνει στα χαρτιά. Είναι ένα νομοσχέδιο που φέρνει την κατηγοριοποίηση των σχολείων, τη διαφοροποίηση των σχολείων. Είναι ένα νομοσχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του κεφαλαίου και είναι ένα νομοσχέδιο ενάντια στις λαϊκές ανάγκες, ενάντια στα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, ενάντια στην τσέπη του γονιού που θα πληρώνει για τη παιδεία του παιδιού του, και ο μόνος ωφελημένος είναι το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις που το υπηρετούν. Σε αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν εμείς λέμε ένα μεγάλο όχι, καλούμε σε μαζικούς αγώνες, σε κινητοποιήσεις και να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα να απαντήσουμε δυναμικά και αγωνιστικά. Έμα, για, στην κορονοϊδία, καλύψτε τις ανάγκες σε όλα τα σχολεία. Το ΔΣ του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Κερατσινίου Περάματος Νίκος Πλουμπίδης χαιρετίζει και τη σημερινή κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας ως συνέχεια των προηγούμενων κινητοποιήσεων που αναπτύξαμε μαζικά και δυναμικά το προηγούμενο διάστημα. Καταγγέλουμε την πολιτική της κυβέρνησης, τη φιέστα που έστησε χθες σε μια προσπάθεια προσανατολισμού της κοινής γνώμης. Πίσω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού» κρύβεται όλο το αντιεκπαιδευτικό πλωστάσιο της κυβέρνησης. Κοιτώντας μόνο κάποιος το περιεχόμενο του νέου νομοσχεδίου εκτρώματος που πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο και ετοιμάζεται να φέρει μέσα κατά καλό καιρό στη Βουλή,
Δεν χρειάζεται να ειδήμων για να καταλάβει ότι κυριολεκτικά είναι ένα νομοσχέδιο που όχι μόνο δεν θα αναβαθμίσει το δημόσιο σχολείο, αλλά θα υψώσει περαιτέρω τακτικούς φραγμούς. Μέσα από την αυτονομία της σχολικής μονάδας, το κράτος προσπαθεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της χρηματοδότησης και την ευθύνη να σηκώσει το ίδιο το σχολείο αναζητώντας χορηγούς, βάζοντας και οι γονείς βαθιά το χέρι στην τσέπη. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει de facto σε κατηγοριοποίηση σε σχολείων και θα οδηγήσει σε μαζικό κλείσιμό τους. Επιπλέον, την ίδια στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση ομολογεί ότι την καινούργια σχολική χρονιά για να ξεκινήσει με βάση πραγματικές ανάγκες χρειάζονται πάνω από 60.000 εκπαιδευτικοί, δεδομένου και των συνταξιοδοτήσεων, την ίδια στιγμή κρατάει σε ομοιρία χιλιάδες αναπληρωτές, χωρίς να δίνει αίτημα, να δίνει απάντηση στο δίκαιο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος για μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Με βάση τις πραγματικές ανάγκες, κατανομή οργανικών θέσεων, πάλι με βάση πραγματικές ανάγκες, κανένα παιδί να μην μείνει έξω από το δημόσιο σχολείο, αύξηση της χρηματοδότησης. Εμείς τους λέμε ότι δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα μαζί μας, θα συνεχίσουμε, εδώ θα είμαστε και το καλοκαίρι να φωνάζουμε. Η μάχη, η πρώτη, έχει κερδιθεί με την αποχή των εκπαιδευτικών από την αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας και τους δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα κερδίσουμε και την επόμενη μάχη. Δεν θα περάσει, να το πάρουν πίσω. Συναδέλφους και συνάδελφοι, είμαστε σήμερα εδώ με αποφάσεις των σωματείων μας για να διατρανώσουμε για άλλη μια φορά προς κάθε κατεύθυνση ότι το νέο αντιεκπαιδευτικό έκτρωμα της κυβέρνησης δεν θα περάσει. Κάνουμε σαφές ότι δεν θα επιτρέψουμε παραπέρα υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι σχολικές μονάδες αυτόνομες ως προς τις υποχρεώσεις τους, αλλά συνεχώς αξιολογούμενες με βάση συγκεκριμένους δείκτες που τα καθορίζει κάθε φορά η κυβέρνηση στη βάση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΣΕΒ, ενάντια στα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών οικογενειών. Η κυβέρνηση με τη χθεσινή της φιέστα επιχείρησε να πείσει ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι για την αναβάθμιση των σχολείων και τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Είναι ένα τεράστιο ψέμα. Η συγκέντρωση έξω από το στρογγυλό στον Άγιο Δημήτριο, αλλά και η παράλληλη σύσκεψη των εκπαιδευτικών σωματείων έδειξε ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για να μην περάσει. Παράλληλα, απαιτούμε να πάρει πίσω η κυβέρνηση το ΦΕΚ που υποβαθμίζει το ολοήμερο σχολείο, που το χτυπά πραγματικά με την παράλληλη λειτουργία των ΚΔΑΠ την ώρα που θα λειτουργούν τα ολοήμερα σχολεία. Καμία συγχώνευση σχολείων ή τμήματων. Συναδέλφες και συνάδελφοι, βρισκόμαστε στον απόϊχο των μεγάλων εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων ενάντια στο έκτρωμα Χατζηδάκη, όπου οι εργαζόμενοι έκαναν σαφές ότι η κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν το ψήφισε, δεν μπορεί να το περάσει. Δεν πέρασε στη συνείδηση των εργαζομένων, θα μείνει στα χαρτιά. Το ίδιο κάνουμε σαφές και σήμερα. Θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα και αν τολμήσει να το φέρει στη Βουλή, θα μας βρίσκει συνεχώς μπροστά της. Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές και εργαζόμενοι, θέλουμε και δικαιούμαστε το 2021 ένα σχολείο με βάση τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας, με εκπαιδευτικούς, επιστήμονες, παιδαγωγούς της νέας γενιάς, ένα σχολείο που θα απατά στις σύγχρονες ανάγκες μας και στις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας. Συνεχίζουμε. Το Σωματείο Εκπαιδευτικών Γιώργος Εφαίρης χαιρετίζει τη σημερινή μαζική κινητοποίηση συλλόγων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΕΛΜΕ σήμερα εδώ στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί και αυτή η κυβέρνηση κλιμακώνει την επίθεσή της απέναντι σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και στις οικογένειές τους και επιλέγει να φέρει για ψήφιση αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο με τα σχολεία κλειστά. Νομοθετούν για τη μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής μονάδας, για το σχολείο επιχείρηση που θα αναζητά χορηγούς, για τη λειτουργία που θα καλεί τους γονείς να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, που θα διαχειρίζεται τις ελλείψεις σε υποδομές και προσωπικό. Ένα νομοσχέδιο
που θα προσαρμόζει τις δομές και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων για την ατομική αξιολόγηση, θα καλεί τους εκπαιδευτικούς, υποβαθμίζοντας το ρόλο τους, να εργαστούν σε ένα σφιχτικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα τους φορτώνουν και τις ευθύνες για κάθε τι στην εκπαίδευση. Διαμορφώνουμε λίγα λόγια ένα ακόμα πιο ταξικό κατηγοριοποιημένο σχολείο. Απορρίπτουμε τις ίσες ευκαιρίες τους και τις εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδρομές για το νέο αναβαθμισμένο σχολείο. Είναι βαθιά γελασμένοι ότι θα παρακολουθούμε απαθείς και αυτό το θρίλερ το κακόγουστο επεισόδιο επίθεση στο δημόσιο σχολείο με 25 τμήματα, με προσωπικό να απολύεται, με νήπια και προνήπια στα κοντέινερς. Οι αγώνες μας του προηγούμενου διαστήματος με τις παραστάσεις διαμαρτυρίας, τις συσκέψεις και τις απεργιακές κινητοποιήσεις μας δείχνουν τον δρόμο. Οργανώνουμε τον αγώνα μας, εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς, τους μαθητές και όλους τους εργαζόμενους. Την Τετάρτη 7 Ιουλίου διαδηλώνουμε στο κέντρο της Αθήνας, όπως και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου. Παλεύουμε για το δημόσιο και δωρεάν σχολείο που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες, γιατί αυτή είναι η μοναδική διέξοδος και προοπτική. Καλούς αγώνες! Μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών, μονιμοποίηση των αναπληρωτών. Η φετινή χρονιά κλείνει με πάνω από 52.000 προσλήψεις αναπληρωτών. 52.000 προσλήψεις με δεδομένη όλη την αντιεκπαιδευτική κατάσταση που επικρατεί, δηλαδή με τα 25 τμήματα, τις περικοπές σε μαθήματα και ολόκληρα αντικείμενα, την κατάργηση του υπεύθυνου δάσκαλου από το λοήμερο. Εάν προσθέσουμε στις φετινές προσλήψεις και τα περίπου 8.000 κενά που θα δημιουργηθούν από τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις του φετινού καλοκαιριού, τα κενά που δημιουργούνται αγγίζουν τον αστρονομικό αριθμό των 60.000. Υπενθυμίζουμε πως ακόμα και για αυτόν τον ελάχιστο αριθμό διορισμών που κοπάζει, που έχει υποσχεθεί το Υπουργείο Παιδείας, δεν λέει ούτε καν το πραγματικό αριθμό. Χρονοτριβή αδικαιολόγητα τη στιγμή που η πανδημία έκανε την ανάγκη για μόνιμο προσωπικό πιο επιτακτική από ποτέ. Η χρονιά σχεδόν τελείωσε και το Υπουργείο δεν έχει εκδώσει ακόμα ούτε καν τους εριστικούς πίνακες, δεν έχει ανακοινώσει την κατανομή των προσλήψεων ανακλάδων και ειδικότητα, ενώ παραμένει το πρόβλημα με τους χιλιάδες συναδέλφους που αποκλείστηκαν από τους πίνακες λόγω του παραβόλου των 3 ευρώ και δεν έγιναν δεκτές οι ενστάσεις τους. Ταυτόχρονα με την τεράστια αναμονή και τις απαράδεκτες κολυσιεργίες, αντί για διορισμούς, ανακοινώθηκαν πρόσφατα γενικευμένες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων σε όλη την Ελλάδα. Είναι απαράδεκτο. Έτσι προσπαθεί το Υπουργείο να καλύψει τα επιπλέον κενά που θα προκύψουν μόνο από τις φετινές συνταξιοδοτήσεις, δημιουργώντας ακόμα περισσότερα τμήματα με στιβαγμένα 25 παιδιά, κλείνοντας σχολεία, αναγκάζοντας μαθητές να μετακινούνται μακριά από τα σπίτια τους, υποβαθμίζουν ακόμα περισσότερο τη μόρφωση των παιδιών αλλά και την ασφάλειά τους σε εποχή πανδημίας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα απομάκρυνση των παιδιών από τα σχολεία, με ευθύνη της κυβέρνησης, με τόσα μαθησιακά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν ή εντάθηκαν, να ξεκινήσει η χρονιά χωρίς να έχουν όλοι οι μαθητές, δασκάλους και καθηγητές από την πρώτη μέρα. Είναι πια αναγκαίο από ποτέ να υπάρξει όλο το απαραίτητο προσωπικό που θα στηρίξει τους μαθητές, όλες οι απαραίτητες ειδικότητες που χρειάζονται για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών με μόνιμες σχέσεις εργασίας και σταθερότητα, ώστε να μπορούν οι σύλλογοι διδασκόντων να σχεδιάσουν και να οργανώσουν την παρέμβασή τους στα παιδιά απρόσκοπτα και με όλες τους τις δυνάμεις. Εδώ και τώρα, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων στην εκπαίδευση. Οι διεκδικήσεις μας, οι ανάγκες μας δεν μπορούν να κλείνονται στα όρια της κάθε κυβέρνησης. Εδώ και τώρα διεκδικούμε το αυτονόητο, μαζικούς μόνιμους διορισμούς με βάση τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. Αντί να υλοποιήσει τα παραπάνω, εν μέσω καλοκαιριού μάλιστα παρουσίασε χθες νέο νομοσχέδιο που δίνει συντριπτικά χτυπήματα στο περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Επιδίωξή τους είναι η εφαρμογή της λεγόμενης αυτονομίας στην εκπαίδευση, δηλαδή σχολεία πολλών ταχυτήτων, κατηγοριοποιημένα με διαφορετικό περιεχόμενο σπουδών. Σχολεία που θα αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις, αφού η αυτονομία θα περιλαμβάνει και την ανέβρεση οικονομικών πόρων, ενώ με την εισαγωγή του πολλαπλού βιβλίου επιχειρεί τη διαφοροποίηση της σχολικής γνώσης. Να μην μαθαίνουν δηλαδή όλα τα παιδιά τα ίδια γράμματα.
σχολείο φτηνό για το κράτος, κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις, ακριβό για τις τσέπες των γονιών. Σχολείο που θα εντείνει τις ανισότητες μεταξύ των μαθητών μας. Και όλα τα παραπάνω θα καλείται να τα εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός με τη λεγόμενη ατομική αξιολόγηση, δηλαδή τον ασφυκτικό έλεγχο, ώστε να υλοποιούν κατά γράμμα τις παραπάνω κατευθύνσεις. Εδώ και τώρα δυναμώνουμε τον αγώνα ώστε το αντιδραστικό νομοσχέδιο να μην κατατεθεί στη Βουλή. Καλούμε όλο τον κλάδο σε αγωνιστική επαγρύπνηση. Δυναμώνουμε τον αγώνα μας με πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 7 του Ιούνιου στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νέο νομοσχέδιο. Παίρνουμε πρωτοβουλίες για συσκέψεις σωματείων, ενημερώσεις συναδέλφων και γονιών για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο του αντιδραστικού νομοσχεδίου και κλιμακώνουμε με νέες κινητοποιήσεις τις μέρες που θα ψηφίζετε. Η δύναμή μας βρίσκεται στον οργανωμένο και συλλογικό αγώνα. Συνεχίζουμε! Μαζική!